φάση της διασωλήνωσης. Χρειάζεται οξυγόνο κάποιες φορές. Όλα ξεκίνησαν από ένα κρυολόγημα. Να πούμε ότι ο Γιάννης είναι διπλά εμβολιασμένος. Θεωρητικά δηλαδή είναι καλυμμένος από αυτή την άποψη. Όπως και η Μαρία. Ξεκίνησε από ένα κρυολόγημα. Γερό παιδί, γυμνασμένο και τα λοιπά. Βέβαια, που δεν πίνει, δεν καπνίζει. Να το πω, να μην το πω. Πες το. Το Σάββατο παίζαμε μπάλα μαζί. Ναι, μα κοίτα να δεις. Ήταν μια χαρά. Μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι όλα ξεκίνησαν από ένα κρυολόγημα, αλλά ευτυχώς είχε τα ανακλαστικά, είχε το οξύμετρο, παρακολουθούσε το οξυγόνο του, κάτι που πρέπει να κάνουμε όλοι, αν έχουμε το άγχος ότι μπορεί να έχουμε κολλήσει κορονοϊό. Έτσι κατάλαβε, είχε κάνει το τεστ ότι ήταν θετικός, έτσι κατάλαβε ότι έχει COVID, είδε το οξυγόνο ότι είχε πέσει, πήγε στο Σωτηρία και έχει μείνει εκεί. Κώστα, ξέρω ότι μίλησες και εσύ μαζί με τον Γιάννη. Δεν είχε την πολυτέλεια να μιλήσει στο τηλέφωνο. Τον είδα λίγο σοβαρό, ας το πούμε. Παραπάνω από ότι τον έχω εγώ συνηθίσει και είναι λίγο έτσι σοβαρά τα πράγματα. Είναι κάτι μάλλον που δεν το περίμενε. Ο Μιχάλης που κατάφερε κάποια στιγμή να μιλήσει και τηλεφωνικά, επειδή τον ξέρει χρόνια, μας είπε, παιδιά, ενδεικτικά ότι δεν έβγαινε η φωνή του. Δηλαδή ήταν, ξέρεις, αυτό που λέμε στο κρεβάτι του πόνου. Τώρα μπορεί να είναι και λίγο το άγχος και ο φόβος και η μοναξιά του νοσοκομείου. Γιατί μπαίνεις, δεν μπορεί να σε επισκεφθεί κανείς. Είναι και το βλέπεις τους ανθρώπους. Γιατί λες τώρα εγώ γυμνασμένος, ωραίος, δεν καπνίζω, αυτό νέος άνθρωπος. Και ξαφνικά σε χτυπάει έτσι άσχημα. Και παθαίνεις ένα σοκ. Λες τι έγινε τώρα. Εντάξει, αλλά είναι μαχητής, παιδιά, θα το ξεπεράσει. Είναι μαχητής, είναι εμβολιασμένος. Αυτό σημαίνει, μπράβο, ότι είναι έτσι καλυμμένος από αυτή την άποψη. Και σας λέω, οξυγόνο δεν είναι διασωληνωμένος. Χρειάζεται τη μάσκα κάποιες φορές. Επανέρχεται είναι μετά. Είναι που φοράνε. Μπράβο. Είναι μια μάσκα που φοράνε σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, του έχει γυρίσει σαν να λέμε σε βαριά πνευμονία, αλλά οι θεράποντες ιατροίς στο Σωτηρία έχουν αποδείξει ότι τα πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι εκεί, στο πλευρό των ασθενών και ευχόμαστε πραγματικά σε όλη την πτέρυγα που πιθανώς μας βλέπει κιόλας. Περαστικά. Εγώ μίλησα με τη Μαρία Κορινθίου και σε όλα τα νοσοκομεία. Απλά τώρα αναφέρθηκα στο Σωτηρία και στους ανθρώπους εκεί που δίνουν μια μάχη. Λόγω του ότι είναι ο Γιάννης. Εγώ μίλησα με τη Μαρία με μηνύματα, θέλοντας να της ευχηθώ περαστικά για τον Γιάννη και Σιδερένιος και το κορίτσι μου είπε να προσέχουμε όλοι. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ και της ευχήθηκα βέβαια να γυρίσει και σύντομα σπίτι, γιατί ξέρεις όταν έχεις μάθει να είσαι με τον άνθρωπό σου πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με την οικογένειά σου και ξαφνικά μένεις εκεί. Ναι, και να είναι μόνος του εκείνος. Και να είσαι και εμβολιασμένος και να είναι μόνος του. Γιατί αυτή η αυτή μόνη της με το παιδί αντίστοιχα. Αυτό με θέλω μισμήνη, να πω. Έτσι. Είναι πολύ μοναχική, παιδιά. Είναι ατελείωτες οι ώρες της μοναξιάς που περνάς και του φόβου. Και δεν ξέρεις και πώς θα εξελιχθεί. Θυμάμαι δηλαδή και τη φωνή της Ελένης Δήμου όταν την βγάζαμε από το νοσοκομείο. Αυτή η αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί, για το τι θα γίνει, για το αν θα ξαναδεί στους ανθρώπους που βέβαια ο Γιάννης, να το τονίσω, δεν είναι τόσο σοβαρά. Είναι σοβαρά για να είναι στο νοσοκομείο, αλλά... Το Σάββατο που παίζατε είχε νοσήσει, είχε συμπτώματα. Όχι, παιδιά, ήταν μια χαρά, γέρος δυνατός όπως είναι πάντα. Ούτε έβηχε, ούτε είχε πυρετό, ούτε δεν είχε κάποιες ενδείξεις, τίποτα, όλα ήταν όπως είναι πάντα. Ξεκίνησε από ένα κοινό κρυολόγημα. Με συνάχη και καταρροή. Απλά κάποια στιγμή ο Γιάννης ανησύχησε. Όπως εκεί άρπαξε το κρυολόγημα στην μπάλα. Όχι, βέβαια. Όχι, παιδιά. Ξεκίνησε, ξεκίνησε με τα συμπτώματα. Αυτό λέω, παιδιά. Ξεκίνησε σαν κοινό κρυολόγημα στο μυαλό του. Είχε τα συμπτώματα αυτά. Είναι τα συμπτώματα. Συνάχη, μύτη, λαιμό. Στην πορεία όμως έκανε το στις τρεις μέρες, έκανε πυρετό, έκανε COVID test, βγήκε θετικό. Και μετά άρχισε να παρακολουθεί το οξυγόνο του. Και αυτό το επαναλαμβάνουν όλοι. Πάρτε ένα οξυμέτρο από το φαρμακείο. Όλοι. Γιατί το... είναι η ένδειξη όταν πέφτει το οξυγόνο. Είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Παιδιά, και πέφτει και με ύπουλο τρόπο το οξυγόνο. Δεν το αντιλαμβάνεσαι πάντα με συμπτώματα. Δηλαδή, μπορείς να νιώθεις καλά. Δεν είναι αυτό που περιγράφουν όλοι ότι ξαφνικά σου κόβεται η ανάσα. Άρα έπεσε το οξυγόνο μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Όχι, ανάσα, μην το λες. Εγώ, παιδιά, που νόσησα και ειδικά το βράδυ αυτό που όλοι, σε όλους συμβαίνει, ας πούμε, ναι. Όσο βραδιάζει, δυσκολεύει. Γιατί δεν, δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστείς και να πεις πηγαίνει νοσοκομείο και είναι η ώρα 10-11 το βράδυ. Γιατί είναι ο φόβος στο άγνωστο. Αυτό είναι κυρίως. Και ότι σκέφτεσαι τι μπορεί να ακολουθήσει. Δεν είναι μόνο, γιατί είναι κάτι το οποίο αν χρειαστεί να πας νοσοκομείο, χτύπα ξύλο, πας μόνος σου. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, νομίζεις. Εγώ απλά το είπα για το οξυγόνο, ναι, γιατί έχω ακούσει σε κάποιες περιπτώσεις ότι έβαλα το οξύμετρο και κατάλαβα ότι έχει πέσει πολύ το οξυγόνο μου, ενώ δεν το ένιωθα. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, Γιάννη μας, γερός. Δεν είχε πιάσει καλά το οξύμετρο. Γερός, τη λες να ακούω, γιατί μου μιλάει και η Μέρη. Δεν σου είχε πιάσει καλά το οξύμετρο. Αν δεν το νιώθεις, το νιώθεις. Όταν πέφτει το οξυγόνο, το νιώθεις. Ναι. Καμιά φορά δεν το νιώθεις. Εμένα μου είπαν ότι κάποιες φορές μπορεί να σου πέσει με τρόπο ώστε να μην το αντιληφθείς, γιατί είναι και ένα σύμπτωμα
που δεν το ξέρεις, δεν είναι λαχάνιασα, δεν είναι πόνο στο κεφάλι μου, δεν είναι 40 πυρετό, κόπηκαν τα πόδια μου. Τώρα που έπεσαν τρεις μονάδες, το καταλάβαινε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, περαστικά, να προσέχουμε. Όλοι θέλουμε την κανονικότητα. Μας έχουν λείψει οι βόλτες, τα ταξίδια, τα εστιατόρια, το να πάμε να βρεθούμε με φίλους. Αλλά δυστυχώς, όσο πλησιάζει ο χειμώνας, θέλει μεγάλη προσοχή και τα κρούσματα έχουν πάρει την ανιούσα. Πάω στη Χριστιάνα μου, τη Χριστιάνα Κοχλατζή, η οποία πάντα έτσι μας φέρνει συνεντεύξεις πολύ ωραίες και ανθρώπινες. Ειλικρινής εξομολογής, Χριστιανούλα μου, η Σάσα Μπάστα για πρώτη φορά παραδέχεται ότι κόλλησε κορονοϊό, δεν το είχε καταλάβει και μάλιστα ο συνδυασμός COVID με κρίση πανικού την έστειλαν στο νοσοκομείο. Και σε αντίθεση με...